Γεια σας! Καλό μήνα μαύρης ιστορίας, δηλαδή σχεδόν. Είμαι τόσο χαρούμενη που ξεκίνησα λίγο νωρίς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνα Φεβρουάριο, γιορτάζουμε τα εκπληκτικά επιτεύγματα που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν οι μαύροι. Και ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους είναι η υπέροχη γιαγιά μου, Βάη. Μέσα από το αγαπημένο χόμπι του μπαμπά μου... Τη μαγειρική! Ναι! Σήμερα θα φτιάξουμε μία από τις αγαπημένες συνταγές της μητέρας μου. Μαυρομάτικα φασόλια. Μιαμ, μιαμ! Δεν θυμάμαι οικογενειακή γιορτή χωρίς φασόλια. Αυτά τα φασόλια είχαν πάντα κάτι το πνευματικό που χάνεται στους αιώνες, λόγω των πολλών αφρικανικών κουλτούρων που τα έφεραν εδώ. Γι' αυτό το λέμε φαγητό της soul. Επειδή soul σημαίνει καρδιά. όχι ακριβώς. Το λένε φαγητό της soul επειδή τη δεκαετία του 60 η λέξη αυτή χρησιμοποιούνταν ευρέως για να περιγράψει την αφροαμερικανική κουλτούρα. Αλλά μ' αρέσει και η δική σου ερμηνεία. Το φαγητό της soul αντιπροσωπεύει την οικογένεια. Το να ζεις μαζί ως μία κοινότητα με πολύ αγάπη. Και το ξέρεις, είναι πεντανόστιμο. Ω, ναι, και πολύ πρώτο. Ναι, είναι και πολύ πρώτο. Τι λες, ξεκινάμε? Ναι. Λοιπόν, για τη συνταγή θα χρειαστείτε μισό κιλό μαυρομάτικα φασόλια, ένα κρεμμύδι, ένα χοιρινό κότσι, αλάτι, πιπέρι καγιέν και μυρωδικά της αρεσκίας σας. Προσωπικά, μου αρέσει το θυμάρι. Γιατί δεν μπορείς να θυμάσαι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου. Ω, μπαμπά, ήταν πολύ κακό. Σε παρακαλώ, όχι άλλα κρυαστία. Καλά, όχι άλλα κρυαστία.